μια πραγματικά πανέμορφη περιοχή της χώρας, της πατρίδας μας, με πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα όμως. Ο κύριος Λάμπρος Γεωργόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, υποψήφιος περιφερειάρχης. Κύριε Γεωργόπουλε, χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλό Πάσχα, εγώ σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια για την Ήπειρο. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Ένα πανέμορφο σημείο της πατρίδας μας, γενικότερα του κόσμου, παρόλα τα αυτά και υψηλή ανεργία έχετε και πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα αισθανόμαστε ότι η κεντρική διοίκηση δεν σας έχει φροντίσει διαχρονικά όπως θα έπρεπε. Είναι αλήθεια, κύριε Παπαδάκη, ότι αισθανόμαστε μία απομόνωση. Εμάς η σημαία μας, που ο λόγος που κατεβαίνουμε, μία από τις σημαίες μας μάλλον είναι η αποκέντρωση. Θεωρούμε ότι η περιοχή δεν διαχειρίζεται σωστά. Είναι μία μαγική περιοχή, ένας πλούσιος τόπος που δυστυχώς κατρακυλά συνεχώς. Δυστυχώς, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα επίσημα νούμερα, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τα τελευταία 10 χρόνια συνεχώς το ΑΕΠ στην Ήπειρο μειώνεται. Η περιοχή φτωχοποιείται, η περιοχή ερημοποιείται, τα χωριά μας, εκεί που ήταν ζωντανά τις προηγούμενες δεκαετίες, συνεχώς φθήνουνε. Το δημογραφικό, τεράστιο πρόβλημα. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, δυστυχώς δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να ζουν σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, θα είναι δύσκολες όλες οι συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς, μια ομάδα νέων ανθρώπων, πήραμε αυτή την απόφαση. Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα, μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτός ο τόπος. Στον οποίο συνειδητά επιλέγουμε να ζήσουμε εδώ, ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε κι αλλού, αλλά αγαπάμε τον τόπο που μας, μένουμε εδώ και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν και για τους πολίτες που ζουν εδώ. Τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Γεωργόπουλε, και για ποιο λόγο όλα αυτά δεν έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια? Και δεν, δεν είσαστε και περιοχή που ουσιαστικά δεν βγάζετε υπουργούς, δεν βγάζετε κομματικά στελέχη και από όλα τα κόμματα τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κεντρική διοίκηση της χώρας. Υπάρχει εκπροσώπηση. Δεν ασχολείται κανένας ουσιαστικά. Υπάρχει εκπροσώπηση, αλλά νομίζω δεν υπάρχει κατάλληλη πίεση προς το κεντρικό κράτος, είτε στη διαχείριση των κονδυλίων, είτε σε μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη διοίκηση της περιοχής, στο διοικητικό κομμάτι. Να πω στους ακροατές σας ότι δυστυχώς η Ήπειρος έχασε και 2 βουλευτικές έδρες ως απόρρια του δημογραφικού προβλήματος, που είναι όλο και πιο έντονο. Και θα σας πω ότι στις περιοδίες που κάνουμε, δυστυχώς πλέον είναι έντονο το δημογραφικό. Φαίνεται, πηγαίνουμε σε περιοχές όπου δεν βρίσκουμε ανθρώπους κάτω των 40 ετών και συνεχώς θα επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Όπως επίσης στα χωριά μας, σε αυτά τα πανέμορφα χωριά μας, ο νομός Ιωαννίνων έχει 320 χωριά, άλλα τόσα οι άλλοι 3 νομοί των Ιωαννίνων. Πλέον δεν συναντάμε άνθρωπο. Είναι τα καφενεία κλειστά κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δυστυχώς, πολλοί κόσμοι, επειδή μας ακούν και στην Αθήνα, έρχεται το 15 Αύγουστο, παίρνει την εικόνα του 15 Αύγουστο. Εμείς όμως που ζούμε εδώ όλη την περιοχή, δυστυχώς βλέπουμε και ζούμε την ερημοποίηση. Και γυρνάω στο ερώτημά σας, δεν θέλω να το αποφύγω. Έχει εκπροσώπηση, εννοείται ότι έχει εκπροσώπηση, δεν έχει την κατάλληλη εκπροσώπηση. Έχει μια εκπροσώπηση η οποία δεν διεκδικεί σε επίπεδο περιφερειακής αρχής. Έχει μια εκπροσώπηση η οποία έχει ξεπεραστεί από την εποχή. Μην ξεχνάμε ότι στην Ήπειρο έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος που διοικεί την περιοχή στον ανώτερο βαθμό αυτοδιοίκησης διεκδικεί την έκτη του θητεία. Είναι πάνω από 20 χρόνια. Και εγώ λέω το απλό ερώτημα: αν είναι τόσο καλή, γιατί είμαστε τελευταίοι στα πάντα? Γιατί είμαστε μία από τις φτωχότερες περιοχές, περιφέρειες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Σίγουρα ο κόσμος τώρα. Ναι. Το κλίμα απέναντι στα μεγάλα κόμματα. Ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως αυτό. Προβλήματα σε εθνικό επίπεδο που μας επηρεάζουν και περιφερειακά. Όπως είναι το πρόβλημα της ενέργειας, που έχει δυσχεραίνει όλη τη λειτουργία των επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα, την καθημερινότητα των ανθρώπων, το κόστος ζωής. Είναι αρκετά προβληματισμένος ο κόσμος και επίσης είναι ρεθισμένος πάρα πολύ από τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και ξέρετε, σε εμάς είναι μικροκοινωνίες, το ζουν πιο έντονα. Όταν βλέπουν έργα χωρίς λογική, είναι ανακοινώνονται έργα που στην ουσία, όταν τα εξετάσουν με λεπτομέρεια, δεν έχουν γίνει. Δεν μπορεί να. Ο κόσμος ακούει ότι γίνονται πράγματα και στην καθημερινότητά του δεν τα βλέπει. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει δυσφορία, υπάρχει ερεθισμός και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα αποτυπωθεί στην κάλπη των εθνικών εκλογών το Μάιο, αλλά σίγουρα στην κάλπη των περιφερειακών εκλογών, τουλάχιστον για την Ήπειρο που ξέρω. Το γνωρίζω πολύ καλά και ασχολούμαι, είναι δεδομένο ότι θα αποτυπωθεί. Και ευελπιστώ ότι εμείς θα είμαστε η επόμενη περιφερειακή αρχή.
Εννοείται, με χαρά και με συγχωρείτε. Είχαμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα που δεν βγήκαμε νωρίτερα. Με συγχωρείτε. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά. Καλό Πάσχα σε όλους τους ακροατές σας, με υγεία. Και μετά πέσα να έγινε και το πέρδεμα. Εκείνη την ώρα ήταν η μοναδική στιγμή που μπορούσε να βγει και ο κύριος Ρωσόπουλος, γιατί έχει τη συζήτηση. Αλίμονο. Από εκεί αναμένεται να γίνει και η μεγάλη μάχη σήμερα για την τοπολογία αυτή. Πράγματι. Πράγματι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα, με περισσότερο χρόνο και διαζώσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.